Φρένο στη μόδα των βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb, καθώς η αγορά σημειώνει κάμψη της τάξης του 15% σε επίπεδο χώρας, με τη μείωση να είναι αισθητή και στο νησί μας. Και όλα αυτά μετά από μια εξαετία συνεχούς ανόδου από το 2013 με τους ιδιοκτήτες εξοχικών κατοικιών, βιλών και διαμερισμάτων να βλέπουν φέτος μειωμένα τα έσοδά τους. Στον νομό Ηρακλείου βλέπω αρκετοί έχουν αλλάξει φορέα, έχουν σταματήσει δραστηριότητα. Νομίζω γύρω στο 10-12% συνολικά στην Κρήτη έχει αυτή η μείωση. Πάνε έτσι σε καταλήματα στυλ boutique hotels, έτσι σε πολυτελείας καταλήματα. Τους αρέσει να δοκιμάζουν τα τοπικά προϊόντα, την κουζίνα μας. Μετά από 6 χρόνια συνεχούς ανόδου, αυτής της νέας μόδας, όπως λέμε, τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, να εμφανίζει μία κάμψη και, όπως είπα, να φτάνει το ποσοστό, το 15%, να μειώνονται οι πληρότητες. Σε επίπεδο Κρήτης, η μείωση εκτιμάται ότι αγγίζει το 12%, με αρκετούς μάλιστα ιδιοκτήτες που νίκιαζαν άνω των 3 μηνών τα σπίτια τους σε τουρίστες με άδεια από τον ΕΟΤ για έξτρα εισόδημα να στρέφονται πλέον στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, ενώ άλλοι ιδιοκτήτες επιστρέφουν στην αστική μίσθωση. Σκεπτόμενοι ότι ενδεχομένως να σταματήσουν την ενοικίασή τους στην Airbnb και να τα επιστρέψουν σε αστικές μισθώσεις. Πάρα πολλά διαμερίσματα και μικρά ξενοδοχεία που είχαν γίνει για πολλά χρόνια, για δεκαετίες αστικής μίσθωσης, φιλοξενούντας οικονομικούς μετανάστες, οι οποίοι εργαζόταν στην περιοχή μας, πλέον έχουν ανακαινιστεί και έχουν ξαναμπεί πάλι στην τουριστική αγορά. Η Ελλάδα είναι μια φανταστική και πανέμορφη χώρα. Πάντα ήθελα να ταξιδέψω στη χώρα σας και στο νησί σας. Είναι μια εντελώς διαφορετική εμπειρία να έρθεις εδώ και να δεις τα πάντα, όσα διαβάζουμε στα βιβλία ιστορίας. Η εντατικοποίηση των ελέγχων, η φορολογία, ο υψηλός ανταγωνισμός, καθώς και άλλοι παράγοντες, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στις αρνητικές αυτές εξελίξεις. Για να έχουν τις αφίξεις, τον καθαρισμό, την παρακολούθηση και να μπορούν να τα μισθώνουν, χρειάζονται πάρα πολλές ώρες εργασίας. Δίδοντας το διαμέρισμά σου σε αυτές τις πλατφόρμες, δεν γνωρίζεις ποιος θα μπει μέσα και έχουν συμβεί αρκετά περιστατικά που είτε έχουν μεγάλες καταστροφές στα διαμερίσματα. Με σήμα του ΕΟΤ λειτουργούν 221 επιχειρήσεις στο νησί μας, ενώ συνολικά οι κλίνες ανέρχονται σε 1.383 για το πρώτο τετράμινο του 2019. Ενώ τη μερίδα του Λέοντος εξακολουθεί να έχει ο νομός Ρεθύμνου με 642 κλίνες. Εν τω μεταξύ, η πτώση είναι αισθητή κυρίως σε Χανιά και Ηράκλειο. Είναι πιο ψαγμένη, να το πούμε έτσι. Δηλαδή, το νοικιάζουν το σπίτι ολόκληρο. Οπότε ναι, μην την μπορεί να φέρει τη μέρα, ξέρω εγώ, 200-300 ευρώ, αλλά αν μοιράζεται με 2 οικογένειες, πάντως εκεί γύρω πάει από 300 μέχρι 500 ευρώ, ανάλογα την περιοχή.